η σημερινή κουβέντα θα είναι για τον επίκουρο. Και οι λόγοι είναι τρεις. Ο ένας είναι ότι το ζήτησε επίμονα εδώ η ομάδα και ειδικά η αυτή που είναι φαν. Τέλειαζε εξάλλου και με τον κήπο του επίκουρου και την γιορτή των παιδιών που κάνετε. Ο τρίτος λόγος είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στην μεταφή που έδειξε ο επίκουρος, την ελληνιστική δηλαδή, και τη σημερινή. Αυτό κάνει τη φιλοσοφία του με κάποιο τρόπο ιδιαίτερη ή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Εφευκολογιάσουμε αυτό, αφαίρεται προς το τέλος. Το χαρακτηριστικό της ελληνιστικής εποχής είναι ότι έχει καταρρεύσει η πόλη κράτος, μέσα στην οποία οι πολίτες μπορούσαν σε έναν βαθμό να ελέγχουν τη μοίρα τους. Όταν η πόλη κράτος καταραίει, και περνάμε πια σε ένα περιβάλλον αυτοκρατοριών, οι αποφάσεις παίρνονται σε πολύ μακρινά κέντρα, ο κόσμος μοιάζει ακατανόητος και η φιλοσοφία αλλάζει και αλλάζει και σκοπό. Από εκεί που, όπως είδαμε στις μεγάλες φιλοσοφίες, όπως ήταν στις προηγούμενες συναντήσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, που είχαμε μία προσπάθεια απεικόνισης του κόσμου και νοηματοδότησης με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τώρα πια έχουμε μία φιλοσοφία πολύ πρακτικά προσανατολισμένη να μας πει πώς πρέπει να ζήσουμε. Οι φιλοσοφίες της ελληνιστικής περίοδου είναι ο επικουρισμός, ο αγνωστικισμός και ο στοικισμός. Έχουν διαφορές, αλλά μοιάζουν κιόλας. Ο Επίκουρος, όπως θα δούμε, είναι και αυτός ένας κήρυκας της απόσυρσης, της στροφής προς τα μέσα, της αναζήτησης της ευδαιμονίας, της αταραξίας κτλ. Τυχαία, έχουμε ακολουθήσει και μία χρονική σειρά στις παρουσιάσεις που έχουμε κάνει. Ο Επίκουρος είναι μετά και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη. Αν κάποιος θέλει να σκεφτεί λίγο μία διαδοχή, υπήρχε ο Σωκράτης, που ήταν σύγχρονος του Περικλή. Ο μαθητής του Σωκράτη ήταν ο Πλάτωνας, ο μαθητής του Πλάτωνα ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης πεθαίνει λίγο αφού το έχει γεννηθεί ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος είναι πιο νέος και από τον Μέγα Αλέξανδρο κατά 15 χρόνια. Άρα ζει μέσα στην ελληνιστική περίοδο. Γεννήθηκε στη Σάμο, ήταν όμως αθηναϊκής καταγωγής. Ο πατέρας ήταν κληρούχος στη Σάμο. Η Σάμο ήταν αποικία της Αθήνας, όπου έπαιρναν κομμάτια γης και εγκαθίστονται εκεί. Αυτό έχει την σημασία ότι ο Επίκουρος δεν ήρθε σε επαφή με τις μεγάλες αθηναϊκές φιλοσοφίες, αλλά κυρίως με τις ιωνικές φυσιοκρατικές φιλοσοφίες. Έχει επηρεαστεί κυρίως από τον Δημόκρητο. Στα 18 του χρόνια γυρίζει στην Αθήνα για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία και να κατοχυρώσει έτσι τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη. Επιστρέφει στην Ιωνία, κάνει μια φιλοσοφική σχολή στη Λέσβο και τελικά τη μεταφέρνει στην Αθήνα. Είναι το ίδιο το σπίτι αυτή η σχολή με τον κήπο του, στο οποίο μαζεύεται μία, θα λέγε κανείς, παρέα, που πέρα από τις φιλοσοφικές συζητήσεις προσπαθούν και να δημιουργήσουν ένα κλίμα φιλίας, ψυχαγωγίας και να περάσουν καλά σχετικά απομονωμένοι από τον έξω κόσμο. Ο Επίκουρος πεθαίνει 69 χρόνων, επώδυνα. Έχει σημασία ότι και στα τελευταία της ζωής του ακολούθησε αυτά που έλεγε, τα αντιμετώπισε δηλαδή με αισιοδοξία και μας θυμίζει αυτό ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν με μία έννοια και ακτιβιστές της φιλοσοφίας. Είναι διαφορετικό το πώς αντιμετώπιζαν τη φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα και πώς στους νεότερους χρόνους. Στους νεότερους χρόνους είχαμε κάποιους διανοούμενους που ασχολούνται με τη φιλοσοφία. Οι αρχαίοι Έλληνες, πέρα από ήταν με μία έννοια διανοούμενοι, ήταν και ακτιβιστές. Ζούσαν σύμφωνα με τη φιλοσοφία που δίδασκαν. Σκεφτείτε το παράδειγμα του Σωκράτη ή του Πλάτωνα, που τρεις φορές συνελήφθη για να πραγματοποιήσει το πολιτικό του όραμα. Ή τους κυνηγούς, το Διογέννη. Λοιπόν, και ο Επίκουρος είναι μια τέτοια περίπτωση ενός φιλοσόφου που έζησε με απόλυτη αρμονία, σε απόλυτη αρμονία με αυτά που έλεγε. Είχε διάφορους οπαδούς για τουλάχιστον 650 μέτρα θανάτου, κυρίως γύρω από τη Μεσόγειο. Και οι οποίοι, πολλοί από αυτούς έφτιαχναν επίσης μικρά τέτοια κοινόβια και συζητούσαν και διέδιδαν τη φιλοσοφία του Επίκουρου.
Πώς ξέρουμε για τον Επίκουρο? Ο Επίκουρος φαίνεται ότι έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Τουλάχιστον 37 έχει γράψει φυσικής φιλοσοφίας μόνο. Από αυτά δεν σώθηκε κανένα. Έχουν σωθεί μονάχα 3 συνοπτικά συγγράμματα και 3 επιστολές. Επίσης, διάφορα ρητά, γιατί αυτή η σχολή, όντας πρακτικά προσανατολισμένη, είχαν διάφορα ρητά που τα έλεγαν και μεταξύ τους, είχαν σφραγιδόλοι τους που έγραφαν και τα έβαζαν σε διάφορα αντικείμενα κτλ. Άρα ξέρουμε από τους φαγηδόληθους, από τα συνοπτικά συγγράμματα και από τις επιστολές. Αλλά μακράν η σημαντικότερη πηγή για τον Επίκουρο είναι ένα ποίημα του Λουκρίδιου, το 98 π.Χ., που λέγεται «De rerum natura», για την φύση των πραγμάτων, όπου εκεί ο Λουκρίδιος επιχειρεί μια σύνοψη της φιλοσοφίας του Επίκουρου σε ένα τεράστιο ποίημα που είναι 6 βιβλία και περίπου 7.500 στίχοι. Αυτές είναι οι πηγές που έχουμε για τον Επίκουρο. Ας δούμε τώρα τι είναι το περιεχόμενο αυτής της φιλοσοφίας. Περισσότερο από κάθε άλλο, για τον Επίκουρο η φιλοσοφία είναι μια θεραπευτική από τα δεινά του βίου. Και ποια είναι τα δεινά του βίου? Είναι ο πόνος. Ο πόνος έχει 3 επίπεδα. Το ένα το σωματικό, το που λέμε πονάμε, αλλά επειδή αυτή η φιλοσοφία είναι προσανατολισμένη στο να μας ανακουφίσει, ο Επίκουρος θα πει ότι ο πόνος είναι είτε οξύς, έντονος δηλαδή, και διαρκεί λίγο, ή είναι χρόνιος, διαρκεί πολύ, αλλά αντέχεται, δεν είναι πολύ οξύς. Το δεύτερο επίπεδο του πόνου είναι το ψυχικό και αυτό είναι ο φόβος. Το τρίτο επίπεδο είναι το πνευματικό και εδώ εμφανίζεται σαν σύγχυση και ταραχή. Σχετικά με τους φόβους, ο Επίκουρος θα έχει μία αρκετά μοντέρνα αντίληψη. Θα μας πει ότι οι φόβοι δεν εδράζονται σε πραγματικές αιτίες, αλλά είναι ψυχολογικές προβολές. Αν σκεφτούμε καλύτερα, μπορούμε να απομακρύνουμε τις φοβίες μας, αν δούμε ότι οι αιτίες στις οποίες εμείς φανταζόμαστε δεν είναι πραγματικές. Και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος? Θα πει ότι ο μεγάλος φόβος του θανάτου και επίσης ο φόβος της τιμωρίας των θεών. Θα προσπαθήσει και τα δύο να τα ανασκευάσει, λέγοντας αυτό που όλοι ξέρετε, ότι το θάνατο δεν χρειάζεται να φοβούμαστε, γιατί όσο ζούμε ο θάνατος δεν είναι εδώ, ενώ όταν ο θάνατος έρθει δεν υπάρχουμε εμείς. Άρα με το θάνατο ποτέ δεν συναντιόμαστε, δεν υπάρχει λόγος να τον φοβόμαστε. Είναι τόσο απλό να φύγει ο φόβος του θανάτου, αν πούμε αυτό? Αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ή λέω εγώ δύο πράγματα τώρα. Όχι, δεν είναι απλό. Στην πραγματικότητα, πρέπει κανείς να αποδεχτεί αυτή την ιδέα. Ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει. Δεν πρέπει να μας φοβίζει το τίποτα. Ο Επίκουρος λέει ότι αν κάποιος θέλει να σκεφτεί πως είναι ο θάνατος, μπορεί να σκεφτεί, το ξέρει. Είναι αυτό που θυμάται πριν γεννηθεί. Τι θυμάται? Τίποτα. Αυτό είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει κάτι το τρομακτικό γύρω από αυτό. Επίσης, κάποιος ο οποίος θέλει να μην πεθάνει, να ζει συνέχεια, δείχνει ένα είδος απληστίας. Μοιάζει με κάποιον, θα πει ο ίδιος, που έχει πάει σε ένα τραπέζι καλεσμένος, έχει κάτσει στο τραπέζι και ζητά να του σερβίρουν συνέχεια πιάτα και να μην σηκώνεται ποτέ από το τραπέζι. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι κάποτε έρχεται η ώρα να αποχωρήσει. Με αυτούς τους τρόπους που θα μιλήσει για το θάνατο. Για το φόβο των θεών τώρα. Ο δεύτερος φόβος με το θάνατο είναι η τιμωρία των θεών. Ο Επίκουρος είναι πολύ ληστής. Δεν θα πει ακριβώς ότι οι θεοί δεν υπάρχουν, παρότι θα πολεμήσει με διάφορους τρόπους τις λαϊκές προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες και όλα αυτά. Θα πει ότι ο Θεός δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, γιατί είναι τόσο διαδεδομένη η αντίληψη του Θεού, που πρέπει κάτι να πούμε για αυτήν. Οι θεοί υπάρχουν, αλλά δεν μοιάζουν καθόλου με τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι. Οι θεοί είναι τελείως απόμακρες, αποτραβηγμένες και μακάριες οντότητες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα ανθρώπινα πράγματα. Ούτε παρεμβαίνουν, ούτε ελέγχουν, ούτε κρίνουν, ούτε τιμωρούν. Με λίγα λόγια λέει ότι οι θεοί υπάρχουν, αλλά είναι σαν να μην υπάρχουν. Μπορείτε να τους ξεχάσετε. Αθανασία της ψυχής επίσης δεν υπάρχει.
για τον επίκουρο, ο οποίος είναι τελείως ηλιστής, κάτι είτε είναι υλικό είτε δεν υπάρχει. Αν η ψυχή υπάρχει, είναι υλική. Με το θάνατο αποσυντίθεται και αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή μεταθανάτια ζωής ή επιστροφής από τον κόσμο. Υποτίθεται ότι όλα αυτά που λέει ο Επίκουρος βοηθάνε να ζούμε με λιγότερο άγχος, με λιγότερες φοβίες, συμφιλειωμένοι με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Είναι κατανοητό πως όλα αυτά τα πράγματα κατατείνουν σε αυτό που λέμε τώρα, είναι τελείως διαφορετικά από μια φιλοσοφία σαν το Αριστοτέλη, με τελεολογίες, με σκοπούς, με πράγματα που πρέπει να γίνουν κτλ. Κτλ. Είναι μια απελευθερωτική φιλοσοφία, πιο απλή, πρακτική, που λέει αυτά τα πράγματα. Αλλά βέβαια, το βασικό αντίδοτο στον πόνο είναι η ευχαρίστηση. Είναι η δομή. Με μία έννοια, ο Επίκουρος είναι ένας συνεχιστής του Αρίστηπου. Ο Αρίστηπος είναι ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της ιδονιστικής σχολής. Τι λέει με λίγα λόγια ο ιδονισμός? Οι ιδονιστές λένε ότι τι ξέρουμε, το βασικό που ξέρουμε ή μάλλον το μοναδικό που ξέρουμε το πώς αισθανόμαστε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, αλλά γνωρίζουμε τα συναισθήματα που έχουμε εμείς. Άρα η βασική απόκριση απέναντι στον κόσμο είναι τα συναισθήματα. Ποια συναισθήματα? Τα δύο ακραία συναισθήματα είναι η ευχαρίστηση και οδύνη. Με ειδονή και οδύνη. Έτσι, πόνος και ευχαρίστηση. Και από εδώ πηγάζεται ένας κανόνας ηθικός. Αν κάτι μας ευχαριστεί είναι καλό, αν κάτι μας δυσαρεστεί είναι κακό. Άρα κατευθείαν βγαίνει και ένας κανόνας συμπεριφοράς. Ο Αρίστηπος ακολουθεί έναν ακραίο ιδονισμό και αυτό φαίνεται από δύο αντιλήψεις που θα πω αμέσως τώρα. Ξέρουμε όλοι μας ότι κάποιες απολαύσεις, αν τις ακολουθήσουμε, μπορεί τη στιγμή που τις απολαμβάνουν να είναι ευχάριστες και αμέσως μετά να δυσάρεστες. Αυτό ένα πολύ πεζό παράδειγμα. Μας αρέσει ένα φαγητό, τρώμε πολύ, βάζει στο μαχαίρι. Αμέσως σε λίγες ώρες. Ή πιο μακροπρόθεσμα, βάζουμε κιλά. Έτσι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Για τον Αρίστηπο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μας ενδιαφέρει η στιγμή. Μας ενδιαφέρει το τώρα. Εντάξει. Θα πει συγκεκριμένα, πρέπει να αρπάσουμε τη στιγμή. Συγγνώμη. Ναι, φάει τώρα και ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να αρπάσουμε τη στιγμή, γιατί μόνο η στιγμή μας ανήκει. Έτσι, αυτή είναι μια ακραία αντίληψη. Η δεύτερη παραδοχή του Αρίστηπου είναι ότι αν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε διαφορετικές ειδονές, τις ιεραρχούμε, τις κατατάσσουμε με βάση την ένταση. Τι ακολουθούμε? Την εντονότερη. Από αυτό συνάγεται ότι όλες οι σωματικές ειδονές, επειδή είναι εντονότερες, είναι και προτιμότερες από τις πνευματικές ή συναισθηματικές. Έτσι. Είναι και για τους δύο λόγους ακραίος ο Αρίστηπος. Τώρα ο Επίκουρος θα μετριάσει πολύ τον ειδονισμό του Αρίστηπου. Θα πει καταρχήν ότι αν μια ειδονή έχει μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα, την αποφεύγουμε. Έτσι, αν πρόκειται να φάω πολύ και να βάζει δέντρο. Και άρα και έναν πόνο μπορεί να επιλέξω αν τα μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις του είναι ευνοϊκές. Μπορεί να πάρω ένα φάρμακο που είναι πικρό ή να κάνω μια εγχείρηση που με πονάει προκειμένου να απολαύσω κάτι στο μέλλον. Άρα δεν έχει σημασία το τώρα, έχει σημασία στη μεγάλη διάρκεια. Επίσης η αρχή διαφορετικά τις ειδονές και τις χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Αυτές που θα πει κατακίνηση και καταστηματικές. Κατακίνηση είναι οι απολαύσεις τις οποίες αισθανόμαστε τη στιγμή που κάνουμε έναν γρήγορο κορεσμό της ανάγκης. Δηλαδή πεινάω, τρώω. Αυτή είναι μια ευχαρίστηση, κατακίνηση. Έτσι, διψάω, πίνω νερό. Αντίθετα, οι απολαύσεις πνευματικές ή ψυχικές, βλέπω μια ωραία ταινία, είμαι με μια παρέα φίλων, είναι καταστηματικές, μπαίνω σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλη διάρκεια. Προτιμάμε, ιεραρχούμε παραπάνω για τον Επίκουρο, τις καταστηματικές ειδονές. Τρίτον, ο Επίκουρος κάνει και κάτι ακόμα. Κάνει μια παιδαγωγική των επιθυμιών. Δεν μπορούμε να επιθυμούμε οτιδήποτε. Πρέπει να διαλέγουμε τι επιθυμούμε. Οι πολύ έντονες επιθυμίες
φυσικά και είναι πηγή δυστυχίας. Γιατί δεν μπορούμε να τις καλύψουμε, μας παίρνουν ταραχή, συγκινήσεις κτλ. Άρα όλα αυτά θα καταλήξουν σε μία πρόταση ολιγάρχειας. Να πει δηλαδή ότι οι ανάγκες μας είναι πολύ λίγες. Πόσο λίγες, μας λέει καθαρά. Είναι τροφή, στέγη και λίγοι αγαπημένοι φίλοι. Αυτά χρειάζεται κανείς. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος από την αυτάρκεια. Και φυσικά δεν πρέπει να ενδιαφέρει κάποιον ο πλούτος, οι έρωτες, οι πολιτικές φιλοδοξίες, οι τιμές από τους άλλους. Όλα αυτά ταράζουν και είναι πάρα πολύ αβέβαια. Και λέω δύο ρητά. Για όποιον δεν είναι αρκετό το λίγο, τίποτα δεν είναι αρκετό. Και η αυτάρκεια είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Αλλά ταυτόχρονα δεν αρνείται τις απολαύσεις. Πατάει σε δύο βάρκες με μία έννοια. Διαβάζω κάτι εδώ. Γεννηθήκαμε μία φορά και δεν γίνεται να γεννηθούμε δεύτερη και είναι βέβαιο πως δεν θα υπάρξουμε ξανά στον ένα τον άπαντα. Εσύ όμως, όταν δεν εξουσιάζεις το αύριο, αναβάλεις την ευτυχία για αργότερα. Και η ζωή κυλά με αναβολές και χάνεται και ο καθένας μας πεθαίνει μέσα στις έγνοιες. Αυτή είναι η στιγμή πάλι. Αυτό είναι αυτό. Τον αρέστηκα. Αυτό το οποίο εκτιμάει απεριόριστα είναι η φιλία. Η φιλία είναι το μέγιστο αγαθό. Και θα συνδέσει τη φιλία με την ωφέλεια. Φυσικά και δεν κάνουμε φιλίες από συμφέρον, θα πει, αλλά και μία φιλία η οποία δεν φέρνει ωφέλεια σε κανέναν, δεν έχει λόγο να υπάρχει. Έτσι, θα πει, ας πούμε, φίλος δεν είναι ούτε όποιος επιδιώκει διαρκώς το όφελος από μία φιλία, ούτε εκείνος που δεν συνδέει ποτέ το όφελος με τη φιλία. Πάντα η φιλία έχει και ένα όφελος μέσα. Και θα πει και το άλλο ρητό, ότι δεν έχουμε τόσο ανάγκη από τη βοήθεια των φίλων, όσο από την πίστη ότι θα μας προσφέρουν βοήθεια. Τις πράγματα που τα ξέρουμε λίγο ή τα δεχόμαστε λίγο πολύ περισσότερο. Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Επίκουρου για την πολιτική? Δεν έχει καμία πολιτική θεωρία. Έτσι, εννοείται ότι στην εποχή που ζει είναι τόσο μακριά η πολιτική σκηνή που είναι μαντεοπονία να ασχολείται κανείς με αυτή. Πάντως οι αντιλήψεις του για την πολιτική είναι πολύ κοντά στον σοφιστών. Δεν έχουν καμία σχέση με τις πλατωνικές αντιλήψεις ή με τις αριστοτελικές. Θα δεχτεί δηλαδή ότι η πολιτεία είναι μία σύμβαση που κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να προφυλαχτούν από κάποιους κινδύνους. Είναι δηλαδή αρνητική η αιτιολόγηση. Έτσι. Σύμβαση που απαλλάσσει από κινδύνους και επιτρέπει να ζήσουμε κατά τον καιρό ανενόχλητοι. Αυτό συνδέεται και με τη γνωστή φράση «το λάθε βιώσας». Το λάθο έχει κάνει λάθος, λανθάνω που σημαίνει «δεν γίνομαι αντιληπτός». Ζήσε δηλαδή χωρίς να γίνεις αντιληπτός. Είναι επίσης ένα πολύ γνωστό γνωστή φράση του Επίκουρου. Και θα πει επίσης ένα ακόμα, επειδή προσφέρεται, θα λέω διάφορα ρητά, επειδή προσφέρονται για το θέμα μας, έτσι. Ότι ο σοφός δεν εμπλέκεται με την πολιτική, εκτός και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ωραία. Ο Επίκουρος έχει και μία φιλοσοφία της φύσης. Είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα, ίσως και το μοναδικό, ενός φιλοσόφου, ο οποίος υιοθετεί σχεδόν χωρίς προσθήκες, με ελάχιστες προσθήκες, τη φυσική φιλοσοφία ενός άλλου. Λοιπόν, ο Επίκουρος υιοθέτησε τη φιλοσοφία του Δημόκρητου. Του πήγαινε από πολλές απόψεις. Και βεβαίως την ήξερε, γιατί στα μέρη που είχε μαθητεύσει και οι δάσκαλοι που είχε ήταν επηρεασμένοι από τον Δημόκρητο, αλλά κυρίως τον βόλευε μια τέτοια φυσική φιλοσοφία, γιατί παρουσιάζει μια, να το πούμε, μηχανιστική εικόνα της φύσης που δεν χρειάζεται να μας απασχολεί. Ο κόσμος σαν ένα ρολόι κινείται μόνος του. Δεν έχει, φανταστείτε πάλι τις τελεολογίες του Αριστοτέλους, έτσι. Δεν έχει τέτοια πράγματα, είναι ένα μηχανικό πράγμα το οποίο κινείται από μόνο του, πάει μια χαρά, δεν χρειάζεται να μας απασχολεί, αλλά ταυτόχρονα, και αυτή είναι η προσθήκη που κάνει, έχει μεγάλη σημασία, και τίποτα δεν προκαθορίζει τη μοίρα. Προσέξτε τώρα πώς πάει να το ισορροπήσει αυτό. Καταλαβαίνουμε νομίζω την αντίφαση. Αν δεχτούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο τελείως δετερμινιστικό, όπου τα πάντα δηλαδή έχουν κάποιες συγκεκριμένες αιτίες, και αν δεχτούμε ότι και ο άνθρωπος είναι τελείως ύλη,
όπως δέχεται ο Επίκουρος, σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάγεται με τον παθητικό τρόπο που υπάγεται η ύλη στους νόμους της φύσης και να είναι και η ανθρώπινη πράξη, σκέψη, μέλλον προκαθορισμένα. Λοιπόν, ο Επίκουρος θέλει να ανοίξει ένα παράθυρο μέσα από το οποίο να προστατέψει την ανθρώπινη ελευθερία. Γιατί αν δεν υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία και πρωτοβουλία, δεν έχουν κανένα νόημα και οι συμβουλές. Έτσι. Γιατί λέει μερικές συμβουλές, να ζήσουμε έτσι, να ζήσουμε αλλιώς. Για να μπορέσει κάποιος να τις ακολουθήσει, πάνε να πει ότι δεν είναι προκαθορισμένο το μέλλον. Δεν ζούμε σε έναν τελείως διτερμινιστικό κόσμο. Άρα λοιπόν, θα μας πει ότι ο κόσμος αποτελείται από κενό και άτομα. Τι είναι τα άτομα? Είναι πολύ μικρά σωματίδια, τα οποία δεν κόβονται, έτσι. Είναι τελείως υλικά, έχουν βάρος, έχουν σχήμα και κινούνται συνεχώς. Οτιδήποτε υπάρχει είναι σαν μία σωρός με συγκεκριμένη διάταξη από κόκκους άμμου. Μπορούμε να φανταστούμε δηλαδή τα άτομα σαν μικρούς κόκκους άμμου. Γεννιέται κάτι, ένα δέντρο, σειραίουν αυτοί οι κόκκους άμμου, το σχηματίζουν. Αυτό αποσυντίθεται, ξαναφεύγουν, γίνονται κάτι άλλο. Τα άτομα υπήρχαν από πάντα, κανείς δεν τα δημιούργησε, είναι άφθαρτα. Μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει η αρχή της διατήρησης της ύλης. Δεν λέει και της ενέργειας, αλλά της ύλης. Τίποτα δεν χάνεται, απλώς αλλάζει μορφές. Αυτά λοιπόν τα άτομα όπως κινούνται σε κάποιες τροχιές, σε κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είναι καθορισμένες από νόμους, ξαφνικά λέει κάνουν κάτι παρεκκλήσεις, παρεκκλίνουνε και με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Επειδή λοιπόν γίνονται αυτές οι παρεκκλήσεις, το τι θα συμβεί στο μέλλον δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις παρεκκλήσεις. Άρα αφήνει ένα παράθυρο, όπως καταλαβαίνετε, να συμβούν πράγματα που δεν προκαθορίζονται από κάποιους νόμους. Αυτές οι παρεκκλήσεις. Και αυτά τα σώματα, τα άτομα όπως κινούνται, θα σχηματίσουν πιο σύνθετα σώματα και ακόμα πιο σύνθετα και μπορεί να φτιάξουν και ολόκληρους κόσμους. Αυτοί οι κόσμοι μπορούν να είναι σταθεροί ή ασταθείς και μέσα σε κάποιους κόσμους μπορεί να φτιαχτούν και έμβια όντα, να εμφανιστεί ζωή. Εμείς έτυχε να ζούμε σε ένα τέτοιο σταθερό κόσμο, τόσο σταθερό, στον οποίο υπάρχει ζωή και υπάρχει και μία συνέχεια. Ο κόσμος που εμείς αντιλαμβανόμαστε, το σύμπαν το δικό μας, δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και πολλά άλλα σύμπαντα, γιατί τα άτομα είναι άπειρα, που κάποιοι κόσμοι δεν είναι σταθεροί και διαλύονται και φτιάχνονται άλλοι. Επίσης, από αυτά τα ζώα που φτιάχνονται, δεν είναι όλα ικανά προς επιβίωση. Θα πει ότι υπάρχουν κάποια είδη που είναι πιο επιτίδια από τα άλλα και επιβιώνουν, ενώ κάποια δεν είναι τόσο επιτίδια και εξαφανίζονται. Καταλαβαίνετε ότι αναδρομικά είναι πολύ πολύ μπροστά, θα λέγει κάποιος. Εντάξει. Επιβιώνουν τα πιο επιτίδια είδη των ζώων. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Για να κάνω μία αντιπαραβολή με κάποιες σύγχρονες αντιλήψεις, ας πούμε στη φυσική. Πολλά μπορεί να βρει κάποιος. Εγώ διαλέγω ένα βιβλίο, επειδή έχει τύχει να το έχω διαβάσει, του Ηλία Πριγκοζίν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κάποιος από εσάς. Είναι Βέλγος, αλλά ρωσικής καταγωγής, φυσικός, πήρε Νόμπελ το 1987. Πέθανε το 2003. Το βιβλίο που εγώ έχω διαβάσει και είναι σχετικά εκλαϊκευμένο λέγεται «Το τέλος της βεβαιότητας». Και φυσικά έχει να κάνει με την κβαντομηχανική. Όπως ξέρετε, στην κβαντομηχανική με μία έννοια καταραίει η απόλυτη αιτιοκρατία που υπάρχει στην ευτόνια φυσική. Ξεκινώντας το βιβλίο, αυτό ο Πριγκοζίν κάνει μία αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες μας έχουν κληροδοτήσει δύο αντιφατικά ιδεώδη. Το ένα είναι μία εξήγηση λογική του κόσμου, όπου ό,τι συμβαίνει έχει μία αιτία, και ταυτόχρονα μας έχουν μιλήσει για δημοκρατία, ελευθερία, πρωτοβουλία. Αυτά τα δύο μοιάζουν ένα σύμπατα. Άρα ψάχνει ο ίδιος μέσα από το έργο του,
έτσι, το θεωρητικό να τα συμβιβάσει. Και θα πει ότι υπάρχουν κάποια συστήματα που θα τα πει μη ολοκληρώσιμα δυναμικά συστήματα, στα οποία υπάρχουν μέρη τα οποία αλληλεπιδρούν και κάνουν συντονισμούς, και ενώ μπορούμε ως ένα σημείο να περιγράψουμε με εξισώσεις τις κινήσεις των σωματιδίων, όταν μπαίνουν σε αλληλεπίδραση και συντονισμούς, αρχίζουν και εμφανίζονται κάτι κλάσματα απείρως μικρά, τα οποία δεν μπορούμε πια να λύσουμε τις εξισώσεις και, εν πάση περιπτώσει, πέφτουμε σε ένα συντονισμό που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Έτσι. Κάτι συμβαίνει λοιπόν στο συντονισμό και φτάνουμε σε μια κατάσταση ισορροπίας που πριν δεν ήταν δεδομένο ότι σε αυτή θα καταλήξουμε. Αυτό συνέβη και με έναν τρόπο που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Και μέσα, αφού θα πει λοιπόν διάφορα πράγματα και πρέπει να χρησιμοποιεί εξισώσεις και μαθηματικά κτλ. Θα πει στο τέλος του βιβλίου τελικά απέναντι στον απόλυτο τερμινισμό και στην απόλυτη τυχαιότητα, που και τα δύο κάνουν την ανθρώπινη προσπάθεια χωρίς νόημα, υπάρχει μία λεπτή δίωδος που αφήνει ένα περιθώριο μη προβλεψιμότητας, άρα ελευθερίας. Το κατανοούμε, έτσι. Αν τα πάντα είναι προδιαγεγραμμένα, ο απόλυτος τερμινισμός, δεν έχει κανένα νόημα την προσπάθειά σου. Αν πάλι όλα είναι τελείως τυχαία, πάλι δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί εσύ κάνεις κάτι πιστεύοντας ότι η πράξη σου θα έχει κάποιες συνέπειες λογικές. Έτσι, ανάμεσα στα δύο, ανοίγει αυτό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Πριγκοζίν κατανοεί ότι δεν ανακαλύπτει τον κόσμο με την επιστήμη, δεν ανακαλύπτει τον κόσμο, του δίνει ένα νόημα τέτοιο με τα δικά του εργαλεία που να τον βολεύει ψυχολογικά. Και κοιτάξτε πώς το ίδιο πράγμα έχει πει ο Επίκρος, διαβάζω από το ποίημα αυτό του Λοκρίτη, έτσι, το «De rerum natura». Λέει, αν όλες οι κινήσεις είναι συναρτημένες, αν κάθε καινούργια κίνηση γεννιέται από μια παλαιότερη σύμφωνα με τάξη ορισμένη, και αν τα άτομα δεν παρεκκλίνουν και δεν σπάζουν τους νόμους του πεπρωμένου, εμποδίζοντας το ένα έτοιμο διαθήκες του άλλο επάπειρον, τότε από πού προέρχεται αυτή η ελευθερία των εμψύχων όντων επάνω στη γη. Αυτό που θέλω να τονίζω εδώ είναι ότι η φιλοσοφία δεν προσπαθεί να ανακαλύψει κάποια αλήθεια, προσπαθεί να δώσει ένα τέτοιο νόημα στον κόσμο, ώστε να ταιριάζει με τις προθέσεις αυτού που την συγκροτεί. Έτσι διαβάσαμε τουλάχιστον σε αυτές τις συναντήσεις και τη φιλοσοφία του Πλάτωνα, ότι η αντίληψη του κόσμου με τις ιδέες, έτσι έπρεπε να κατανοηθεί ο κόσμος για να συμφωνούμε με την πολιτική του πρόταση. Και σε έναν βαθμό το είπαμε για τον Αριστοτέλη. Εδώ το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει δηλαδή, δεν αφήνει περιθώρια. Δύο ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα που έχει πει ο Επίκουρος, θα τα αναφέρω. Για την αίσθηση, θα πει ότι όλες οι αισθήσεις οφείλονται σε σωματιδιακές συγκρούσεις. Υπάρχουν δηλαδή σωματίδια τα οποία κινούνται, πέφτουν πάνω στα αισθητήρια όργανά μας και εμείς έτσι αισθανόμαστε. Δηλαδή, με μία σύγχρονη γλώσσα θα λέγαμε ότι φωτόνια πέφτουν στο αμφισβητροειδή και φτιάχνεται μία παράσταση. Αέρας με πυκνώσεις και αλαιώσεις πέφτει στο τύμπανο και έχουμε ήχους και όλα αυτά δημιουργούν αισθήσεις. Και επειδή όλες οι αισθήσεις έχουν σωματιδιακή προέλευση, οι αισθήσεις δεν σφάλουν ποτέ. Άρα οτιδήποτε αισθανόμαστε δεν έχει σφάλματα. Τι συμβαίνει και κάνουμε λάθος? Επειδή οι αισθήσεις μας απομνημονεύονται, θα πει, μπερδεύουμε μερικές φορές την παράσταση με τη μνήμη. Και σε αυτό το συνδυασμό μνήμης και παράστασης μπορούμε να κάνουμε λάθος. Φανταστείτε ότι οποιαδήποτε κρίση, οποιαδήποτε, κάθε φορά που κρίνουμε, συνδυάζουμε κάτι που συμβαίνει με κάτι που θυμόμαστε. Αν δεν έχουμε μια πρώτερη εμπειρία, μια πρώτερη εικόνα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κρίση. Άρα κάθε αντίληψη συνδυάζεται με μια μνήμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνδυασμό μπορεί να κάνει λάθος. Αλλά η αίσθηση ήδη είναι ανάθεστη. Γιατί έχει σωματιδιακή προέλευση. Έτσι. Και κάτι ακόμα ενδιαφέρον, νομίζω, είναι η αντίληψή του για τη γλώσσα. Λοιπόν, ο Επίκρος έχει μία και πάλι αναδρομικά πολύ σύγχρονη αντίληψη για τη γλώσσα. Θα πει ότι η γλώσσα είναι εξωτερήκευση συναισθημάτων. Το ίδιο συμβαίνει στον άνθρωπο, όπως συμβαίνει και στα ζώα. Ένα ζώο, δηλαδή, μπορεί να θυμώσει ή να χαρεί, ας πούμε ένα σκύλος,